Έχουμε 40 προσαγωγές, δύο από αυτές έχουν μεταγραφεί σε συλλήψεις, ενώ ανάμεσα στους προσαχθέντες πρέπει να σου πω ότι είναι και ένα άτομο το οποίο έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή στην οργάνωση συνωμοσία πυρήνων της Φωτιάς. Να σας πούμε ότι βρισκόμαστε, εμείς βρισκόμαστε από την κάτω πλευρά της Λαδίας Συντάγματος, δηλαδή στη συμβολή της Άφρονος με την Φιλελλήνων. Αυτή τη στιγμή πέρασαν τα μέλη που πάμε και συνεχίζουν να περνούν. Είναι περίπου 10.000 σύμφωνα με τον αριθμό που δίνει τουλάχιστον το Διοικητικό Κέντρο της ΚΑΤΑ. Ενώ για τον κόσμο που είναι συγκεντρωμένος στην πλατεία Συντάγματος, από την αρχή δηλαδή στην συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, αγγίζει τις 20 περίπου χιλιάδες. Ευχαριστούμε Γιώργο, νωρίτερα που με συγκέντρωση ήταν ο Αλέξης. Γιώργο, δεν άκουσα καλά την πληροφορία που είπες. Ένας από τους συλληφθέντες έχει συλληφθεί στο παρελθόν για συμμετοχή στους πυρήνες της Φωτιάς. Διευκρίνησε αυτό ακριβώς τι είναι. Ναι, πληροφορία αυτή. Γιώργο, η πληροφορία μπορεί να μας την πει πάλι. Δεν ξέρω, μας ακούει ο Γιώργος. Πληροφορία αυτή.